1, 2, 3, 4. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ιωάννα Τεμάδη και είμαι μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας της Ζάνιο News και σήμερα μαζί μας έχουμε τον Σταύρο Μόσχο, μαθητή της τρίτης λυκείου στο πρώτο γελ Κερατσινίου, το οποίο έφτιαξε την ταινία Μάσκα να βάλεις που βραβεύτηκε πρώτη στη γάμα κατηγορία της κάμερας Ζάνιο. Λοιπόν, Σταύρο, μήπως μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα για την ταινία σας. Λοιπόν, καλησπέρα. Η ταινία μας Μάσκα να βάλεις ασχολείται με τη ζωή 5 φίβων, οι οποίοι ο καθένας βιώνει διαφορετικά τον εγκλεισμό και την καραντίνα, αλλά παρόλα αυτά, μέσα από όλες τις δυσκολίες, η φιλία τους και η σχέση μεταξύ τους είναι αυτές οι οποίες τους κρατάνε δυνατούς και τους κρατάνε ενωμένους μέχρι το τέλος της ταινίας. Ωραία. Ποια ήταν η αφορμή δημιουργίας της ταινίας και πώς και την κατεβάσατε στην κάμερα Ζάνιο? Λοιπόν, στο σχολείο μας λειτουργεί μια κινηματογραφική ομάδα τα τελευταία 7 χρόνια και σχεδόν κάθε χρόνο δημιουργούμε ταινίες. Συζητάμε για τον κινηματογράφο, το σύγχρονο θαύμα θα λέγει κανείς, και το πόσο αυτός έχει θετική επίδραση στη ζωή μας. Και έτσι και φέτος δημιουργήσαμε αυτή την ταινία μαζί με περσινές ταινίες, παλαιότερες, όπως το Φιλιξένη, οι Αριστόμαγκες, το Τι τους μοιάζει, οι οποίες και αυτές έχουν βραβευτεί στο Κάμερα Ζάνιο και κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο φεστιβάλ. Τι ιδιαιτερότητα έχει η δημιουργία της ταινίας φέτος? Λοιπόν, φέτος η αλήθεια είναι ότι η κινηματογραφική ομάδα βρέθηκε πρώτη φορά μέσω WebEx. Δηλαδή, η ταινία αρχικά λειτουργήσε ως ένα project της ομάδας, να σκιαγραφίσουμε ο καθένας ένα χαρακτήρα, είτε από το φιλικό μας περιβάλλον, από την καθημερινότητά μας, και τελικά αυτοί οι χαρακτήρες είναι που οδήγησαν στη δημιουργία ενός σεναρίου, συνδεθήκανε και κατάληξαν να είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας. Ωραία. Στην ταινία σας βλέπουμε πολύ έντονη την παρουσία της μουσικής. Ποιος είναι ο ρόλος της στην ταινία? Λοιπόν, η μουσική, το soundtrack της ταινίας μας, έχει γραφτεί από εμάς. Η μουσική είναι του Λεωνίδα Χατζηκωνσταντή και το τραγούδι τραγουδάει η Δέσποινα Γιωτάκου. Και λειτουργεί ως μια εύθυμη νότα, ουσιαστικά, στην ταινία και δείχνει το πώς υπάρχει μια διέξοδος από όλη αυτή την πίεση του εγκλεισμού και όπως και στη ζωή μας την καθημερινή, η μουσική δίνει διέξοδο σε πάρα πολλά παιδιά και τους βοηθάει να κρατηθούν δυνατοί. Ωραία. Αν μπορούσες να πας το χρόνο πίσω και να αλλάξεις κάτι είτε στην δημιουργία της ταινίας είτε στην ίδια την ταινία, τι θα άλλαζες? Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Η δημιουργία μιας ταινίας είναι μια μοναδική εμπειρία, η οποία σίγουρα δεν θα ήθελα να αλλάξω. Είτε έχει θετικά είτε αρνητικά, και οι δυσκολίες, αλλά και τα αστεία σημεία, ας το πούμε, έχουν και αυτά τη μοναδικότητά τους. Ναι. Εσύ το φτιάξεις με ταινία, από τι εμπνέεσαι? Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω προσωπικά για αυτή την ταινία, επειδή και με αυτήν ουσιαστικά έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικά, η οποία, όπως ξανά είπα, είναι ουσιαστικά ένας καθρέφτης της καθημερινότητάς μας όλα αυτά τα 2 χρόνια. Και εμπνευστήκαμε από όλη αυτή την καραντίνα και μετατρέψαμε σε δημιουργία. Καταφέραμε και όλη αυτή την πίεση, τον φόβο ίσως, τη μοναξιά, και τα μετατρέψαμε σε δημιουργία μέσω της μουσικής, μέσω του κινηματογράφου και καταφέραμε τη δημιουργία της ταινίας. Με ποιον έναν τρόπο τη βοήθεια έφτιαξες αυτή την ταινία? Λοιπόν, όλη η κινηματογραφική ομάδα μας βοήθησε στη δημιουργία της ταινίας. Όλοι οι συντελεστές της ταινίας ήταν απαραίτητοι για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον διευθυντή της παραγωγής, τον υποδιευθυντή μας κύριο Γιάννη Παπά, ο οποίος εκείνος οργανώνει κάθε χρόνο την κινηματογραφική ομάδα και
καταφέρνουμε και δημιουργούμε ταινίες οι οποίες πραγματικά έχουν αφήσει ιστορία, θα έλεγα, στο κάμερα ζάνιο. Είχαμε πολλή βοήθεια και από το σχολείο, όπως και από το Δήμο Κυρατσίνου Δραπετσόνας, και πραγματικά η βοήθειά τους ήταν πολύ σημαντική. Ειδικά, ειδικά σε αυτή την περίοδο της καραντίνας χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους. Σκοπεύεις να φτιάξεις μια άλλη ταινία στο μέλλον ίσως? Η κινηματογραφική μας ομάδα δεν ξεκινάει με το σκεπτικό ότι θα δημιουργήσουμε μια ταινία. Η κινηματογραφική ομάδα ξεκινάει με το σκεπτικό να μάθουμε για τον κινηματογράφο, το πώς λειτουργεί μια κάμερα, ένα σενάριο, πώς δουλεύει γενικά ο χώρος του κινηματογράφου. Αλλά γιατί όχι, αν του χρόνου ίσως προκύψει κάτι, να ξαναδημιουργήσουμε άλλη μια ταινία και να τη στείλουμε πάλι στο φεστιβάλ. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.